Maron. Στο νότο του νομού Ροδόπης, τριγυρισμένη από μεγάλους ελαιώνες που φτάνουν ως τη θάλασσα, βρίσκεται η Μαρόνια, μια σπουδαία ιστορική κομμόπολη, κτισμένη στην περιοχή που υπήρχε η συνώνυμη της αρχαία πόλη, μία από τις ισχυρότερες πολιτείες του αρχαιοελληνικού κόσμου. Οι κεραμιδένιες στέγες των σπιτιών κατηφορίζουν από τους πρόποδες του βουνού Ίσμαρος ως τους πράσινους λόφους και το θρακικό πέλαγος. Η Μαρόνια παραμένει σήμερα ένα μεγάλο κεφαλοχώρι στο οποίο αξίζει να ανακαλύψετε τα σημάδια που μαρτυρούν τα χρόνια της ακμής. Τότε που οι Μαρονίτες διέπρεπαν ως σπουδαίοι έμποροι και τραπεζίτες στα διάφορα κέντρα του ελληνισμού, στην Οδυσσό, στην Τεργέστη, στην Αλεξάνδρεια, στην Κωνσταντινούπολη και έστελναν πλούτο πολύ στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Αυτή η ακμή βάστηξε ως τα τέλη της Τουρκοκρατίας. Το χωριό δημιουργήθηκε μάλλον τον 16ο αιώνα, λίγο πιο βόρεια, από εκεί όπου βρισκόταν η αρχαία δοξασμένη και μεγάλη Μαρόνια, και φυσικά μακριά από τη θάλασσα και τους επίβουλους επιδρομής των καιρών. Ανηφορήστε στα δρομάκια πάνω από την πλατεία με το μεγάλο πλάτανο για να δείτε αρκετά εξαιρετικά δείγματα αστικής αρχιτεκτονικής, από τα οποία ξεχωρίζουν τα αρχοντικά του Ταβανιώτη, του Χατζή Αλέξη, του Πανδρευμένου, του Καράβα. Ωραίο δείγμα από τα λαμπερά χρόνια είναι το σχολείο του 1908, δωρεά των αδελφών Φατσέα, οι οποίοι ήταν εύποροι Μαρονίτες που ζούσαν στην Αίγυπτο. Στην παραδοσιακή πλατεία του χωριού θα βρείτε ταβέρνες με σουβλιστό κατσικάκι, ενώ λίγα μέτρα πιο κάτω θα βρείτε γυναικείους συνεταιρισμούς που παράγουν μια σειρά από τοπικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας γνωστά σε όλη την Ελλάδα.